Πάμε Ιεράπετρα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Τζεβελεκάκη, ο οποίος βέβαια είναι αρτοποιός. Ωστόσο, μας έχει στείλει και εδώ στην Κρήτη σήμερα και στην Κρήτη TV από την αρχή της σεζόν ορισμένες από τις πιο όμορφες φωτογραφίες που θα μπορούσε κάποιος να μας στείλει. Κύριε Τζεβελεκάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την όμορφη Ιεράπετρα. Λοιπόν, ο αρτοποιός λοιπόν της Ιεράπετρας που μαγεύει όλη την Ελλάδα με τις φωτογραφίες του. Πώς προέκυψε αυτό το ταλέντο, για πείτε μας λίγο. Τα πράγματα είναι απλά. Το μυστικό είναι να αγαπάς, να είσαι ερωτευμένος με ό,τι κάνεις. Είτε είναι η δουλειά σου, είτε είναι το χόμπι σου. Και μετά όλα τα υπόλοιπα βγαίνουν από μόνα τους. Βγαίνουν μόνα τους. Δεν κάνεις τίποτα άλλο εσύ. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς ξεκίνησε, η αφορμή ποια ήταν? Από μικρός το είχα και κάποια στιγμή μου δόθηκε ευκαιρία με την τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βγήκε μόνο του. Δηλαδή παίρνετε ένα κινητό, από κινητό έχουν τραβηχτεί αυτές τις φωτογραφίες? Τα περισσότερες είναι από κινητό, αλλά έχω και μια κάμερα και ό,τι μπορώ, όποτε μπορώ. Φωτογραφική μηχανή δηλαδή. Και από κινητό, και από κινητό. Και από κινητό, είναι και παραδοσιακός ο άνθρωπος, έχει και φωτογραφική μηχανή. Εξαιρετική δουλειά η αλήθεια είναι, και να εξηγήσουμε ότι δεν έχετε κάνει κανένα μάθημα, δεν έχετε παρακολουθήσει σεμινάριο, μόνο σας. Όχι. Αυτό μου βγαίνει μόνο, από μοναχός μου. Και από πού αντλείτε έμπνευση? Κάνετε μια βόλτα και βλέπετε κάτι όμορφο και θέλετε να το αποτυπώσετε? Γιατί βλέπω εδώ πέρα φωτογραφίες πρωινές, φωτογραφίες μεσημεριανές, φωτογραφίες βραδινές. Το καλό σε μένα είναι ότι όπου βρεθώ, όπου σταματήσω, το μάτι μου γυρίζει στο χώρο και κάνει τα αμέσως τα κικ που πρέπει να κάνω. Δηλαδή βγαίνουν μόνα τους βγαίνουν τα πράγματα. Βγαίνουν μόνα τους. Και θα σας ρωτήσω βέβαια, μεγαλύτερη επιτυχία έχει το ψωμί ή η φωτογραφία που Σας είπα και προηγουμένως ότι ό,τι κάνεις στη ζωή σου πρέπει να το αγαπάς. Πρέπει να είσαι πολύ ερωτευμένος. Ή η δουλειά σου είναι ή το χόμπι σου. Και μετά βγαίνει μόνο του. Τι σας και λένε... Οι φίλοι σας, η οικογένειά σας, τι κριτικές? Τι καλύτερες. Μάλιστα, τι να πω εγώ, θα πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, όπως είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια ρωτάνε πάνω οι συνεργάτες ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνετε και μία έκθεση. Μην γελάτε, οι φωτογραφίες είναι αξιόλογες, είναι καλύτερες και από επαγγελματία. Οπότε μια καλή ευκαιρία, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κερδίζει χρήματα από το χόμπι του, τις τραβάτε, τις ανεβάζετε, μας τις στέλνετε εδώ στην Κρήτη TV, να προχωρήσετε. Εντάξει, θα δούμε. Να προχωρήσετε. Και βέβαια, λέει το ρεπορτάζ, γιατί ξέρετε, εμείς δεν στεκόμαστε τώρα στα των φωτογραφιών και στην αρτοποιία, στεκόμαστε ότι είστε και καλός ψαράς, οπότε τα ταλέντα είναι πολλά. Ναι, είναι ένα, και αυτό είναι ένα από τα χόμπι που αγαπάω πάρα πολύ και μου αρέσει. Μάλιστα, οι λαγάνες ξεκίνησαν, θα τη Δευτέρα έχουμε παραγωγή. Ναι, κανονικά. Και από σήμερα αμέσως και αύριο θα υπάρχουν. Μάλιστα. Κανονικά, όπως κάθε χρόνο. Την υγειά μας να έχουμε, να φύγουμε από αυτό που συμβαίνει και όλα τα άλλα έχονται... Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τζεβελεκάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς από Ηράκλειο. Παρουσιάσαμε ένα ακόμα ξεχωριστό θέμα. Ο Ιεραπετρίτης, αρτοποιός, ο οποίος μαγεύει όλη την Ελλάδα, είναι πολλά τα σχόλια. Όχι, δεν είμαι υπερβολικός. Οι φωτογραφίες σας ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Και να συνεχίσετε να μας στέλνετε φωτογραφίες εδώ στην Κρήτη σήμερα, που ξέρω ότι μας παρακολουθείτε κιόλας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς. Ευχαριστώ για την τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μας η τιμή και η χαρά. Λοιπόν, βλέπεις, Νίκο, όταν έχει ο άνθρωπος όρεξη, ακριβώς, μπορεί να κάνει τα πάντα. Λοιπόν, αρτοποιός, φωτογράφος, ψαράς και πολλά ακόμα που πιθανότατα να μην ξέρουμε.